Κύριε Βουλευτά, υπάρχει μια εξέλιξη τελευταία αναφορικά με το θέμα το ότι ζητήσατε να συνεδριάσει η Επιτροπή Δοντολογίας της Βουλής, της οποίας προεδρεύετε. Για ποιο λόγο, πείτε μας, και τελικά υπάρχει και φωτιά πίσω από τον καπνό για τις καταγγελίες? Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να μπω στην ουσία, διότι εγώ, όπως ξέρετε, έχω συγκαλέσει την Επιτροπή της οποίας είμαι πρόεδρος, η οποία Επιτροπή έχει δύο αρμοδιότητες. Η μία αρμοδιότητα είναι να προτείνει στη Βουλή για την άρση ή μη άρση της ασυλίας των βουλευτών που ζητείται από τις ευγενικές αρχές, και η δεύτερη να επιλαμβάνεται όταν τίθενται ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία του κοινοβουλευτισμού, του βουλευτή, του κύρου γενικά. Και επειδή πιστεύω πως τώρα τελευταία, εξαιτίας πολλών αρνητικών συμπεριφορών συναδέλφων μου, είτε μέσα είτε έξω από το κοινοβούλιο, αλλά και άλλων θεμάτων τα οποία ανακύπτουν, όλα αυτά συνεισφέρουν στο να αυξάνεται η απαξιωτική αντίληψη του πολίτη για τον βουλευτισμό και προπάνω για τους βουλευτές. Θεώρησα ότι με την τελευταία αυτή εξέλιξη που κάθε τόσο ακούμε για κουμπαράδες, για χρηματισμούς, για Facebook, για τηλεφωνικές επικοινωνίες, να συνεδριάσει η Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία και δεν θα λύσει το πρόβλημα, δεν θα το ερευνήσει στην ουσία της, δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα, δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, αυτό είναι ζήτημα των δικαστικών και ανακριτικών αρχών. Εμείς θα ασχοληθούμε με το θέμα ως φαινόμενο και θα κάνουμε συστάσεις προς την κατεύθυνση του να σοβαρευτούμε, και όταν υπάρχει κάτι το πολύ σοβαρό, το οποίο να αποδεικνύεται και να ακολουθείται και η διαδικασία, η οποία μπορεί να έχει αίσιο τέλος όσον αφορά την απόδειξη, τότε μόνο να γίνει καταγγελίες, όχι ο καθένας να έρχεται να λέει εκείνο το οποίο έτσι του κατέβηκε, χωρίς να έχει αποδείξει, χωρίς να υπάρχει προοπτική αποδείξη. Γιατί, διότι όπως είδατε, όσον αφορά με τους κουμπαράδες και τα υπόλοιπα, έγινε μια έρευνα ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι, πήγαν και είπαν, ναι, άκουσα, μου είπαν, θα δούμε, κάπου ελέγχθηκε, κάπου στο καφενείο το είπε κάποιος. Το έγραψε μια εφημερίδα πια η κόντρα του Γιώργου του Κουρή, διάδοχος της Αυριανής, μην το ξεχνούμε αυτό το πράγμα, και τελικά η υπόθεση πήγε στο αρχείο. Τώρα πάλι έχουμε αυτή την, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν εκφράζω ούτε την Επιτροπή, ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε την κυβέρνηση, αλλά κατά την άποψή μου νομίζω πως είναι μια ανοησία και μια αθλειότητα και τίποτα περισσότερο. Διότι αυτές οι δουλειές που έχουν τόσο σοβαρές επιπτώσεις, προφανώς γίνονται με συνωμοτικό τρόπο δύσκολες εξιχνίες. Εδώ βλέπουμε τηλεφωνήματα, Facebook, και προπάντως σήμερα το πρωί είδα στις τηλεοράσεις τον κύριο, ο οποίος εννοείται ότι έκανε την ορολογία. Γελάσαμε λιγάκι, τα είδαμε. Απάντησα λοιπόν και για τον καπνό και τη φωτιά, κύριε συνάδελφε.